Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η Κύπρος δεν θα μπορούσε να μείνει αμετωπή στους εορταγμούς του ελληνισμού με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννηση του Γιάννη Ρίτσου, αν και για το μικρό και τυραννισμένο νησί μας, ο Ρίτσος δεν έπαψε ποτέ να είναι παρόν. Είναι πάντοτε δίπλα μας, αταλάντευτος, απαρηγόρητος παρηγορητής για να ενίσχυσει τους αγώνες και τις θυσίες του λαού μας και να φουγκραστεί το θρήνο μας και να τον κάνει τραγούδι. Δεν έχει ανάγκη επαιτίων η μνήμη του Ρίτσου. Εμείς έχουμε ανάγκη να επιστρέφουμε ξανά και ξανά στην ποίηση και το παράδειγμα που δίδαξε με τη ζωή του και να τα έχουμε ασπίδα μας πιο ωραία ακόμα και από το Αχιλλέα για να αντεπεξέλθουμε στις αντικσότητες της ζωής. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, συναισθανόμενο τη σημασία της επαιτίου, συνεργάστηκε με διάφορους φορείς, προκειμένου οι δράσεις που εντάχθηκαν στους εορταγμούς για τα 100 χρόνια από την γέννηση του Γιάννη Ρίτσου, να αγγίξουν όλες τις εκφάνσεις της πολυσχηρούς προσφοράς του ποιητή και το έργο του να φτάσει στο ευρύτερο δυνατό κοινό. Το Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο Αρχονικό της Οδού Αξιοθέας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου και παρουσιάστηκε η περιοδεύουσα έκθεση για το Ρίτσο, την οποία ετοίμασε το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. Τον Οκτώβριο πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο ΤΕΠΑΚ σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ελλάδας, ενώ εντός του Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Πύλια Μοχώστου εκδήλωση σε συνεργασία με την Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου. Σήμερα, στο φιλόξενο χώρο του κέντρου Ευαγόρα Λαμίτη, παρουσιάζεται το καλλιτεχνικό δρόμενο με τίτλο «The Matrix of Time», το οποίο υλοποιείται ως συνδιοργάνωση των πολιτιστικών υπηρεσιών και του Δραστήριου Πολιτιστικού Συνδέσμου NeMe. Όπως στις σημειώσεις στα περιθώρια του χρόνου, από όπου έχει αντληθεί ο τίτλος της εκδήλωσης, ο Ρίτσος ταχυολογεί μικρά στιγμιότυπα της καθημερινότητας, έτσι και το «The Matrix of Time» αποτελείται από ποικίλες δραστηριότητες που όμως όλες εντοπίζουν τη δημιουργική τους αφετηρία στη ζωή και το έργο του Γιάννη Ρίτσου. Μέσα από τις ομιλίες των Hans Kendrick και Έλλης Πεωνίδου θα επιχειρηθεί η σκιαγράφηση του ανθρώπου Γιάννη Ρίτσου, ενώ μέσα από την έκθεση φωτογραφιών της Αντιγόνης Σολομονίδου και του αρχαιακού υλικού από την επίσκεψη του ποιητή στην Κύπρο το 1979 αναδεικνύεται η σχέση του με την Κύπρο. Παράλληλα, οι καλλιτέχνες George Alexander και Peter Lishotis επιδιώκουν με την παρέμβασή τους που έχει τίτλο «The Dead Travel Fast» να σχολιάσουν τη μεταφυσική διάσταση του χρόνου που μας αποκαλύπτει η ποιήση του Ρίτσου. Η καστική συνιστόσα της εκδήλωσης ολοκληρώνεται με έργα του Peter Lishotis, Δημήτρη Βερδικίδη, Έλλης Πεωνίδου και Λούι Περεντού και μια επιλογή από τη συλλογή του Πανίκου και Έλλης Πεωνίδη από πέτρες ζωγραφισμένες από τον ίδιο τον ποιητή, τέχνη την οποία καλλιεργούσε παράλληλα με την ποιησή του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πολιτιστικό Σύνδεσμο NeMe για τη θαυμάσια και ακόμη μια φορά συνεργασία μας και να συγχαρώ όλους τους καλλιτεχνικούς συντελεστές της αξιέπαινης αυτής πρωτοβουλίας.